Ινστιτούτο, το μοναδικό στην Ελλάδα, αποκλειστικά στο τομέα της γενετικής και γονιδιωματικής έρευνας, εντάσσεται στη μεγάλη οικογένεια του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας, έπειτα από ειδική τροπολογία του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων και ψήφισε σχετικής διάταξης νόμου στη Βουλή. Πρόκειται για το Ελληνικό Ινστιτούτο Γονιδιωματικής του Ανθρώπου, το οποίο αποτελεί ένα νέο Ινστιτούτο του ΙΤΕ με έδρα την Αθήνα. Μια πολύ σημαντική εξέλιξη για μας. Είμαστε ενθουσιασμένοι με αυτό, γιατί δημιουργείται το 10ο Ινστιτούτο του Ιδρύματος, μάλιστα το πρώτο στην Αθήνα με έδρα την πρωτεύουσα. Είναι το Ελληνικό Ινστιτούτο Γονιδιωματικής του Ανθρώπου. Πρόκειται για ένα Ινστιτούτο που δραστηριοποιείται σε ένα καινοτόμο πεδίο, πολύ σημαντικό. Δεν υπάρχει άλλο Ινστιτούτο στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή που να θεραπεύει αυτό τον επιστημονικό τομέα. Η ίδρυση του πρώτου Ελληνικού Ινστιτούτου Γονιδιωματικής του Ανθρώπου στις δομές του ΙΤΕ σηματοδοτεί ένα άλμα στη νέα εποχή. Η Ελλάδα διαθέτει το επιστημονικό δυναμικό, πλέον έχει και τις υποδομές αλλά και πολύ καλύτερες συνθήκες ώστε οι επιστήμονες και οι ταλαντούχοι επιχειρηματίες να νιώθουν βεβαιότητα πως μπορούν να είναι ανταγωνιστικοί σε διεθνές επίπεδο από την Ελλάδα. Το Ινστιτούτο θα εξυπηρετήσει την ένταξη της Ελλάδας στο ραγδαία αναπτυσσόμενο επιστημονικό πεδίο αυτό και θα υποστηρίξει το ελληνικό βιοιατρικό οικοσύστημα, συνδυάζοντας τη γενετική και γονιδιωματική με υπολογιστική και κλινική έρευνα. Θα μπορέσει το Ινστιτούτο αυτό λοιπόν να αλληλεπιδράσει με μεγάλα πανεπιστήμια, άλλα ερευνητικά κέντρα εκεί στην πρωτεύουσα, αλλά επίσης να δώσει πληροφορίες που μπορούν να χρησιμοποιηθούν στην κλινική πράξη. Για παράδειγμα, για την αντιμετώπιση γενετικών ασθενειών. Σημαντικών παθολογικών καταστάσεων όπως ο καρκίνος. Πρόκειται για μια πολύ σημαντική ερευνητική υποδομή που ανοίγει νέες προοπτικές για την περαιτέρω ανάπτυξη της έρευνας στον βιοιατρικό επιστημονικό χώρο αλλά και για νέες συνεργασίες μεταξύ του υψηλού επίπεδου των Ελλήνων επιστημόνων του χώρου με συναδέλφους τους από το εξωτερικό. Μέσω του Ινστιτούτου θα διερευνηθεί η διασύνδεση όλου του επιστημονικού δυναμικού της χώρας με τον επιστημονικό ιστό της γονιδιωματικής ιατρικής. Η μελέτη του γονιδιώματος του ανθρώπου είναι μία από τις πιο ελπιδοφόρες ερευνητικές κατευθύνσεις για την κατανόηση των μυριάδων ασθενειών που σχετίζονται με τη δυσλειτουργία του γονιδιώματος. Και να αλληλεπιδράσει βέβαια και με το δίκτυο ιατρικής ακριβίας που ήδη υπάρχει και λειτουργεί στη χώρα. Είναι πολύ σημαντική εξέλιξη αυτή. Είχαμε αρρωγό την πολιτεία σε αυτό, το Υπουργείο και την Γενική Γραμματεία. Θέλω να τους ευχαριστήσω δημόσια γιατί πρόκειται για μια πολύ σημαντική εξέλιξη για την ελληνική επιστήμη. Οι ανακαλύψεις που σχετίζονται με το γονιδίωμα αποκαλύπτουν τα μυστικά του μηχανισμού των ασθενειών και ανοίγουν τον δρόμο για την ανάπτυξη και παροχή διαγνωστικών και θεραπευτικών υπηρεσιών αιχμής στον ελληνικό πληθυσμό σε συνεργασία με άλλους φορείς υγείας καθώς και για την ανάπτυξη νέων θεραπείων που απευθύνονται στην αιτία κάθε νόσου και όχι μόνο στα συμπτώματα.